Ανηλυμένες υποχρεώσεις με αναγκάζουν να βρίσκομαι στη Ζάκυνθο και όχι ανάμεσά σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα η πρόσκλησή σας να απευθύνω χαιρετισμό σε εκδήλωση ενός από τα πιο μαχητικά τμήματα του χώρου μας διαχρονικά. Είναι επίσης όμως αδιαφυσβήτητο γεγονός πως η μαχητικότητα αυτή δεν είναι τυχαία. Το ζήτημα της ισότητας των φύλων είναι δυστυχώς ακόμη επίκαιρο, ακριβώς διότι δεν έχει πλήρως επιτευχθεί. Δυστυχέστερα, και παρόλο που η έμφυλη βία δεν έχει κατά κανόνα διαχωριστικές γραμμές κοινωνικής τάξης, πολιτισμού και εισοδήματος, θα έλεγα πως κατά την εκτεταμένη περίοδο κρίσης που διέρχεται η ελληνική κοινωνία, το φαινόμενο επιτάθηκε. Και οι δύσκολες αντικειμενικά συνθήκες στις οποίες κάποιοι έφεραν τον ελληνικό λαό, έγιναν ο καταλύτης για ανάσχεση της διεκδίκησης δίκαιων ετοιμάτων και απαιτήσεων και μία έξαρση των περιστατικών, σύμφωνα άλλωστε και με τις οικίες έρευνες που έχουν διεξαχθεί. Δικαιώματα που στις εποχές των παχιών αγελάδων θα έλεγε κανείς πως ήταν τόσο αυτονόητο να κατοχυρωθούν, προκαλεί τουλάχιστον απορία το γιατί δεν ικανοποιήθηκαν και δεν θωρακίστηκαν. Όχι με πονθόλιγες από βήματος της Βουλής, αλλά με πράξεις και θεσμική κατοχύρωση. Το αυτονόητο δικαίωμα των γυναικών σε μια ζωή απαλλαγμένη από βία, η απέτηση για μια καθημερινότητα που δεν θα συνοδεύεται από φύση διακρίσης, σεξιστικές συμπεριφορές και κάθε είδους βία, ακριβώς επειδή κάποια είναι γυναίκα, δεν είχε κατοχυρωθεί και διασφαλιστεί και ειδικά οι παριστάμενοι σήμερα εδώ το γνωρίζετε πολύ καλά. Η αυτονόητη, η δίκαιη απέτηση για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και κακοποίησης δεν είχε ικανοποιηθεί. Και φτάσαμε σε μία περίοδο όπου κάποιοι θεωρούν έως και πολυτέλεια το ότι εμείς βάζουμε ως προμετωπίδα της κυβερνητικής μας δράσης ζητήματα όπως αυτό. Αυτό όμως αποτελεί και ένα τρανό παράδειγμα του τι φέρει αυτή η κυβέρνηση ως πολιτικές προτεραιότητες. Είναι τεράστιο το αίσθημα ευθύνης που μας διακατέχει και το χώρο μας συνολικά, αλλά και τον ομιλούντα προσωπικά λόγω των αρμοδιοτήτων που μου έχουν ανατεθεί ως προς την ομοθέτηση και τη ρύθμιση τέτοιων ζητημάτων που αποτελούν και τον πυρήνα της πολιτικής μας ύπαρξης. Γι' αυτό και ακριβώς επειδή η βία κατά των γυναικών αναδείχθηκε στην Ευρώπη ως το κεντρικό θέμα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε πολύ μεγάλη απόσταση από τη δεύτερη αιτία, θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση και κατόπιν ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 7 Απριλίου του 2011 και υπογράφηκε στις 11 Μαΐου του 2011 κατά την 121η συνεδρίαση του Συμβουλίου στην Κωνσταντινούπολη, από όπου και έγινε γνωστή ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Μια σύμβαση που αν και έχει υπογραφεί εδώ και τόσα χρόνια, δεν υπήρξε ποτέ η πολιτική βούληση να κυρωθεί και κατά συνέπεια να εφαρμοστεί. Όπως είμαι σίγουρος πως γνωρίζετε ήδη, χαρακτηριστικό της σύμβασης είναι η έμφαση που αποδίδει στην πρόληψη. Εντελώς ενδεικτικά, προβλέπεται η υποχρέωση εξασφάλισης της κατάρτισης επαγγελματιών που ασχολούνται με τα θύματα βίας, όπως και η υλοποίηση θεραπευτικών προγραμμάτων για τους δράστες εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας και προσβολών της γενετήσιας ελευθερίας, για την αντιμετώπιση του προβλήματος στη μήτρα του, δηλαδή την καταπολέμηση των συντηρητικών πατριαρχικών προτύπων και τη σχέση εξουσίας που αυτά προσδίδουν μεταξύ άντρα και γυναίκας. Η προστασία των θυμάτων συντελείται επίσης με μία δέσμη κανόνων που θεσμοθετούν την υποχρέωση των κρατών είτε να ποινικοποιήσουν συμπεριφορές που μέχρι σήμερα διέφευγαν του ποινικού ενδιαφέροντος της πολιτείας, όπως για παράδειγμα τον εξαναγκασμό σε σύναψη γάμου, τη σεξουαλική παρενόχληση και το stalking, δηλαδή μια εξακολουθηματική συμπεριφορά απειλής, παρακολούθησης και παρενόχλησης, με την οποία η επέμβαση στην ιδιωτική σφαίρα του θύματος είναι ιδιαιτέρως επαχθής, είτε να προβλέψουν την αποζημίωση των θυμάτων. Αξιοσημείωτος είναι και οι παρεμβάσεις που προωθούνται από τη Σύμβαση και σε επίπεδο δικονομικού δικαίου, ώστε το θύμα να προστατεύεται τόσο στην ποινική όσο και στην αστική δίκη. Τέλος, καινοτομία της Σύμβασης συνιστά η ίδρυση μηχανισμού παρακολούθησης. Σε αυτόν περιλαμβάνεται η Γκρέβιο, ανεξάρτητο όργανο που συγκροτείται από τεχνοκράτες και είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης από τα κράτη-μέλη που την έχουν υπογράψει. Θα ήθελα εδώ να επισημάνω το εξής.
αποφασίστηκε να μην επιλεγεί η απλή κύρωση με τη διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, όπως γίνεται στις πλήστες των περιπτώσεων για τις διεθνείς συμβάσεις, αλλά να ακολουθήσουμε τον δύσκολο δρόμο της τροποποίησης άρθρων του αστικού και του ποινικού κώδικα, έτσι ώστε να καταστεί ένα ουσιαστικό εργαλείο αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων, έτοιμο να χρησιμοποιηθεί την επομένη της ψήφισης ως νόμος του κράτους. Και αυτό αφού ολοκληρώθηκαν με τον πιο ενδελεχή και προσεκτικό τρόπο και παράλληλα με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό που η σημασία του νομοθετήματος επέτρεπε, οι προ-νομοπαρασκευαστικές και νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες. Κλείνοντας εδώ το σύντομο χαιρετισμό μου, επιθυμώ με μεγάλη ειλικρίνεια να εκφράσω το βαθύτατο σεβασμό μου προς τις συντρόφισσες. Οι αγώνες που κάνετε με το διτό σας ρόλο είναι που δίνουν μια αυθεντικά πολιτική στάση στις νομοθετικές πρωτοβουλίες μας πλέον ως κυβέρνηση. Από το μετερίζει της αριστεράς με την ιδιότητά σας ως γυναίκες, είστε μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές εκφάνσεις των συλλογικών μας αγώνων διαχρονικά. Και η τρανή απόδειξη του γιατί το ιδεολογικό μας ρεύμα έχει όχι μόνο το ηθικό πλεονέκτημα σε αυτόν τον τόπο, αλλά και την πραγματική ηθική ικανοποίηση να δικαιώνει αγώνες πολλάκις δοσμένους, αλλά σπανίως κερδισμένους. Σας ευχαριστώ.